Καλημέρα σας, όλα καλά. Είσαστε ο άνθρωπος που έχουμε ταυτίσει έτσι με τους διανομείς και τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια να δώσετε στους ανθρώπους που δουλεύουν με τα δίκυκλα, που μεταφέρουν φαγητά και υπηρεσίες τέλος πάντων προσφέρουν με τα δίκυκλα, να δώσετε τα εργασιακά δικαιώματα που πρέπει να έχουν. Και έτσι σας έχουμε συνηθίσει και έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε. Ναι, να πω καταρχήν ότι είμαι και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαι εκλεγμένος αρκετά χρόνια στη διοίκηση του Συνδικάτου. Να πω... Για την Ευρωβουλή, να πούμε, ναι, να πούμε για την Ευρωβουλή και την απόφαση έτσι να... τη διεκδίκηση που έχετε με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, που βέβαια είναι πολύ παλιά, για όποιον δεν γνωρίζει, δεν είναι... Η ΟΚΔΕ έχει πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες ιστορία, έτσι, και διαδρομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Η οργάνωσή μας είναι από τις πιο παλιές αριστερές οργανώσεις, είναι από το 1934, συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους αγώνες και κρίσιμες μάχες του εργατικού κινήματος και συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας και όχι μόνο. Η συμβολή της δηλαδή είναι και πανευρωπαϊκή και παγκόσμια στις εξελίξεις του εργατικού κινήματος από το Μάη του 1936, από τον πόλεμο, από τον Πολυτεχνείο μέχρι και το μεγαλειώδες κίνημα των αγανακτισμένων στις πλατείες και στις απεργίες, το μαύρο στην ΕΡΤ και πρόσφατα έτσι αυτούς τους αγώνες τους οποίους βλέπουμε να εκτελήσονται αυτή τη στιγμή με τους διανομείς φαγητού, με τους εκπαιδευτικούς τους ιδιωτικούς, με την κυριακάτικη αργία και τους εμπόριους υπαλλήλους όπου προσπαθούν να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Οι παρεμβάσεις και οι δράσεις σας έχουν να κάνουν με ζητήματα έτσι καθημερινότητας εργασίας, παρεμβάσεις σε θέματα έτσι που άπτονται των εργασιακών σχέσεων περισσότερο. Και όχι μόνο, η ΟΚΔΕ και στα ψηφοδέλτια της αυτό φαίνεται ξεκάθαρο, προσπαθεί να εκφράσει όλους τους από κάτω, όλους αυτούς τους οποίους δεν έχουν φωνή, τους εργαζόμενους δηλαδή, την νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που δέχονται όλη αυτή την επίθεση από το καπιταλιστικό σύστημα, τα μνημόνια και όλα αυτά τα βάρβαρα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ θα δούμε τέτοιους ανθρώπους σαν και εμένα, εργαζόμενους, φτωχούς, άνεργους, την νεολαία. Και πιστεύουμε και κατεβαίνουμε στις εκλογές αυτή τη στιγμή, καταρχήν να πω ότι είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές και πρέπει να αναμετρηθούμε με την αποχή, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει σε όλες τις εκλογές. Οι εκλογές να πούμε ότι είναι δικό μας δικαίωμα και δική μας κατάκτηση. Αν το αφήναμε ή αν το αφήσουμε σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν θα τις καταργήσουν στο τέλος, δεν θέλουν. Η προσπάθειά τους είναι να μην πάμε να ψηφίσουν, να βγάζουν κυβερνήσεις με 20 και 30%. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο κόσμος στις εκλογές άσχετα με το τι πιστεύει. Δεν είναι πολιτική έκφραση διαμαρτυρίας δηλαδή η αποχή? Ναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι επαναστατική πράξη ή αριστερή πράξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι με το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσει ώστε να ανατρέψει σε μια κατάσταση. Με αυτή την έννοια η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στις εκλογές για να πει το πρόγραμμά της και για να πει κυρίως το σχέδιο αγώνων το οποίο προτείνει στους εργαζόμενους στην νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Κατεβαίνει καταρχήν στις εκλογές για να καταγγείλει αυτή την τεράστια προσπάθεια εξαπάτησης αυτή τη στιγμή και λογοτομής κατά τη γνώμη μας που επιχειρείται στον ελληνικό λαό. Προσπαθούν να ξεχάσουμε το τι περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη δεκαετία με τα μνημόνια και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Από τη μία αυτό το οποίο βλέπουμε, ναι. Από τη μία αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μαζέψει δίπλα του οποιοδήποτε οποιαδήποτε έτσι κομμάτια αποσπαστήκανε από άλλα διάφορα κόμματα και στο όνομα της προόδου λέει ότι τελειώσαν τα μνημόνια, ότι επαναφέρεται η κανονικότητα. Το ίδιο προσπαθεί να μας πει και ο κύριος Μητσοτάκης όμως και οι υπόλοιποι μνημονιακοί που συγκυβερνήσανε μαζί του ή αποκοπήκανε.
όλοι αυτοί στο όνομα της Προόδρου διαγωνίζονται για το ποιος θα πάρει την καρέκλα για να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει μαζί, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο και τα πλεονάσματα μέχρι, τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Mm-hmm. Στην ουσία η πολιτική τους είναι η ίδια. Αυτά είναι συμφωνημένα και μετά τις εκλογές αυτά είναι τα οποία θα πάνε να εφαρμόσουν και οι δυο τους. Τώρα, αυτό το οποίο φαίνεται και προσπαθεί να βγει προς τα έξω είναι το εξής, ότι διαγωνίζεται και λέει ο ένας, εμείς καταγγέλουμε και λέμε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, ο καθένας έδειξε το πρόγραμμά του, ο Μητσοτάκης θέλει 7 ημέρη εργασία, θέλει να μην έχουν εργαζόμενοι δικαιώματα. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας ορκίζεται στο Βελουχιώτη και καταργεί στην πράξη τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βλέπουμε στο εμπόριο πέρασε η 7 ημέρη εργασία. Mm-hmm. Στον επιστημισμό και στον τουρισμό δεν έχει καταργηθεί η 7 ημέρη εργασία και δεν προστατεύεται. Το πενθήμερο, το 8ωρο δεν έχουν επανέλθει οι συλλογικές συμβάσεις. Να πω δηλαδή μια βασική διαφορά, έτσι η οποία φαίνεται. Και οι δυο τους, ο ένας ορκίζεται στον Βελουχιώτη για να εφαρμόσει μνημόνια και ο άλλος τον πατέρα του για να εφαρμόσει μνημόνια. Εμείς λέμε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αγώνα, να κάνουμε μια ατομή στη λογική και στη σκέψη μας. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, πριν σας χαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Την Κυριακή το βράδυ που είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ναι. Θα παρακολουθείτε τα αποτελέσματα ή θα εργάζεστε? Όχι, θα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα. Α, εντάξει, πήρατε ρεπό. Ναι. Γιατί... να πω ότι... γιατί πολλοί κόσμος θα δουλεύει, έτσι, και την Κυριακή πρέπει να πούμε, μέρα των εκλογών. Πολλοί κόσμος θα δουλεύει. Να πω καταρχήν ότι ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού των εργαζομένων και της νεολαίας των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η ΟΚΔΕ με το πρόγραμμά της, που είναι ένα πρόγραμμα, πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας, έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ, καθιέρωση ενός εθνικού νομίσματος για να μπορούμε να ελέγχουμε πραγματικά την οικονομία μας, να πάρουμε όλους τους τομείς κλειδιά και να τους εθνικοποιήσουμε κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, ώστε να μπορούμε με ένα πλατή πρόγραμμα επενδύσεων να ξαναβρούνε δουλειά οι άνεργοι, να βάλουμε μπρος και να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Mm-hmm. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Και αυτό το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε εμείς δεν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν συμβιβάζει τα συμβίβαστα. Δηλαδή τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων, των φτωχών, με τα συμφέροντα των πλουσίων και των ελίτ. Αυτά τα πράγματα δεν συμβιβάζονται και το είδαμε πολύ ξεκάθαρα και με το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στο τέλος πήγε και εφάρμοσε τα μνημόνια. Κύριε Κεφαλά, ναι, πείτε για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Ναι, γι' αυτό και εμείς καλούμε τον κόσμο στις 26 Μάη να κάνει μια τομή, να κάνει μια χρήσιμη επιλογή και να ψηφίσει την ΟΚΔΕ. Ευχαριστούμε. Καλή, καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε. Γεια σας, κύριε Κεφαλά. Κύριος Βασίλης Κεφαλάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ.